Να κάνουμε κάτι, τους ξέρουμε, αλλά δεν τους πιάνουμε. Λοιπόν, πείτε λίγο νερό, κυρία Χειροβασίλη, πριν αρχίσουμε τη συζήτηση, γιατί από χθες γραμματέας της χειροβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Χειροβασίλη, και πρώην υπουργός, αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κακλαμάνης. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τώρα, κυρία Χειροβασίλη, γιατί είναι χουντοπρακτική, και μου έκανε αίσθηση ο όρος που χρησιμοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον κύριο Ρακούση και από τον κύριο Πολάκη, η αίτηση εξαίρεσης από την προανακριτική. Δεν έχει δικαίωμα ένα πολιτικό όργανο να πει ότι ξέρεις κάτι, παιδιά, εσείς θα κληθείτε ως μάρτυρες, γιατί θεωρούμε ότι εμπλέκεστε στον Α ή Β βαθμό. Συνεπώς, δεν μπορείτε να είσαστε και ελέγχοντες και ελεγχόμενοι. Δεν είναι πολιτικό όργανο. Τι είναι η Επιτροπή? Η Επιτροπή αυτή έχει αρμοδιότητες εισαγγελέως. Mm-hmm. Από την ώρα που ορίζεται με βάση τις προτάσεις του Προέδρου της κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας, και δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει τρόπος κάποιος να εξαιρέσει τα μέλη της Επιτροπής που έχουν οριστεί και που ήδη έχει συγκροτηθεί. Δεν προβλέπεται από τη διαδικασία. Γι' αυτό και καταγγέλουμε τη διαδικασία και γι' αυτό δεν γίνεται αποδεκτή. Τι σημαίνει δεν γίνεται αποδεκτή? Ότι θα είναι την δεν την αναγνωρίζουν. Ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα υπόλοιπα κόμματα, ωστόσο, φαίνεται παρακάτω, να θα δούμε, αλλά ξέρετε ότι εδώ, καταρχήν, δεν διαφωνεί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε αυτό. Διαφώνησε και το ΚΚΕ, ο Βελόπουλος επιφυλάχτηκε. Συμμετείχαν όμως στη διαδικασία. Θέλω να πω, όλοι καταψήφισαν. Καταψήφισαν, εντάξει. Και σας θυμίζω ότι χθες έκανε και την δήλωσή του κύριος Καστανίδης, ο Χάρης Καστανίδης από το Κινάλ, ο οποίος διαφώνησε με την διαδικασία έτσι όπως εξελίχθηκε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα θέμα που υφίσταται ως νομικό ζήτημα. Και γι' αυτό και δεν θεωρούμε ότι αυτό, δηλαδή μια πλειοψηφία βεβαίως αποφασίζει. Αποφασίζει πώς? Μέσα στο πλαίσιο του οπλοστασίου της χώρας μας, του νομικού, του συντάγματος. Μα λένε ότι σκοπεύουν να τους καλέσουν ως μάρτυρες. Γιατί ο κύριος Πολάκης είχε βγει και είχε πει τους ξέρω τους προστατευόμενους μάρτυρες, ο κύριος Τζανακόπουλος είχε πάει στον Άγιο Πάγο. Η Επιτροπή έχει συγκροτηθεί. Ναι. Στη συνέχεια των εργασιών της μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως μάρτυρα, ναι, και στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Μπορείτε εσείς να είστε μάρτυρας. Τον αλλάζει στη διαδικασία. Και να είσαστε και ταυτόχρονα και δικαστής. Πώς θα γίνει αυτό? Θα υπήρχε ένα θέμα αν οι ίδιοι ήταν μάρτυρες από πριν σε κάποια φάση της διαδικασίας, όπως συνέβη σε αυτό το οποίο έφερε η Νέα Δημοκρατία χθες από την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής το 10. Ναι. Που τότε είναι μια διαφορετική διαδικασία. Βέβαια, λέγοντας ο κύριος Πολάκης, εμείς θα πάμε και φέρτε όποιον θέλετε για να μας βγάλει. Ακόμη και είναι τη φρουρά. Σαν να λέει. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαν να παραδέχεται. Κοιτάξτε ότι το καθώ πρέπει να το κάνει τώρα. Εντάξει, δεν είναι αυτή η συζήτησή μας. Εδώ πέρα πρόκειται περί ενός τεραστίου σκανδάλου που η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει να το μετατρέψει και να. Ως σκευωρία, και είναι μια τεράστια προσπάθεια και συμπαιγνία μέρους της Νέας Δημοκρατίας και μέρους του Κινήματος Αλλαγής να οργανώσουν αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, αυτή είναι και η ουσία. Δηλαδή, ότι εδώ, επειδή η προανακριτική, όπως ξέρετε, όπως φαντάζεστε, θα συζητήσει και θα ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Αυτό δεν αρέσει και πολύ. Άρα τι, δεν θέλουν να έχει τον Πολάκη και τον Τζανακόπουλο, γιατί να μην τους θέλουν? Χθες υπόθηκε σε αυτή τη διαδικασία, υπόθηκε από τοποθετήσεις μέσα στη διαδικασία της προανακριτικής, ναι, για τις απόψεις τους που έχουν για το σκάνδαλο. Ναι. Αυτό δεν είναι δικαίωμα της Επιτροπής να το κρίνει. Όχι, προφανώς. Αν πρόκειται για τις απόψεις τους, προφανώς δεν είναι δικαίωμα της Επιτροπής. Πλαίσιο νομικό το οποίο να μπορεί μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής η ίδια η Επιτροπή ή η εισαγγελέα να εξαιρέσει εισαγγελέα, ναι, δεν υπάρχει. Κύριε Κακλαμάνη, τι λέτε? Θα έπρεπε να υπάρχει δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή σας θυμίζω. Ναι. Η ολομέλεια. Τώρα είναι το δικαστικό συμβούλιο. Η ολομέλεια, ναι, κτλ. Ναι. Σας θυμίζω ότι το αίτημα εξαίρεσης, ας πούμε, για την κυρία Τουλουπάκη δεν έγινε αποδεκτό από το δικαστικό συμβούλιο. Κύριε Κακλαμάνη. Λοιπόν, εκτιμώ ότι εχθές είδαμε την πρώτη φάση μια συλλημμένη απόφαση από το ΣΥΡΙΖΑ, που θα καταλήξει στην αποχώρησή τους μέσω θορύβου. Μέσω θορύβου. Μέσω θορύβου. Ελπίζοντας ότι με την αποχώρηση θα πληγεί το κύρος της Επιτροπής και ενδεχομένως και το όποιο πόρισμα, το οποίο κανείς... Και θα αμφισβητηθεί η νομιμότητά της. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι.
Εγώ έχω να πω ως παλιός πολιτικός, που πολλές φορές μας έχουν περιλάβει ότι είμαστε πιστοδρομικοί, συντηρητικοί κτλ., ότι δεν θυμούμε ποτέ, ακόμα διαβάζοντας και πρακτικά παλαιών συνεδριάσεων που το κάνω όποτε έχω ελεύθερο χρόνο, πρώτον, για να μην ξεχνώ την ελληνική γλώσσα, γιατί τότε οι βουλευτές, ανεξαρτήτως που ανήκαν, μίλαγαν εξαιρετικά ελληνικά μέσα στη Βουλή. Ναι. Τέτοιο ευρεολόγιο δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Ανεξάρτητα ποια είναι η αιτία, μπορεί να έχει δίκιο η κυρία. Ναι, αλλά εδώ σας κατηγορούν για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ναι, αυτό λέω. Λένε δίκιο. Ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε ήταν χουντική πρακτική. Περασμένη εβδομάδα, λέτε. Ακούστηκα, όχι, τώρα, χθες. Οι φράσεις που... Παρακάμπτετε τον κύριο Γεωργιάδη. Τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη. Το παρακάμπτετε αυτό από τα αυτιά σας, κύριε Κακλαμάνη. Κυρία Γεροβασίλη, εγώ μιλάω ότι ενοχλήθηκα πάρα πολύ, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φράση. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι, ξέρετε, επειδή είναι γνωστόν το πολιτικό του παρελθόν, θέλει να δείξει ότι είναι πιο ΣΥΡΙΖΑ από εσάς ο κύριος Δραγκούζης. Αυτή η φράση, και εσείς και εγώ, ξέρουμε από ποια χείλη ακουγόταν μέσα στη Βουλή την προηγούμενη τετραετία. Και ενώ είναι ευχής έργων που είναι πλέον... Μιλάτε για τα περιχούντας. Ναι, είναι ευχής έργων που είναι εκτός Βουλής. Αυτές είναι εξισώσεις. Κυρία Γεροβασίλη, εγώ δεν εξισώνω τίποτα. Αλλά υπόθηκε όμως. Υπόθηκε. Είναι μια πρακτική που υπόθηκε και οφείλατε να το έχετε καταδικάσει πολιτικά. Είπα, δεν παίρνω, αφήνω την ουσία της ένστασής σας. Μιλώ για τη συγκεκριμένη φράση. Το να το ακούγαμε από τα γνωστά πρόσωπα, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που κι εσείς κι εγώ και τα κόμματά μας φεύγαμε και από τη Βουλή όταν ανεβαίνανε πάνω στο βήμα να μιλήσουν. Το ξέρετε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Όταν έγινε η εξεταστική για την υγεία, η Νέα Δημοκρατία είχε ορίσει ως μέλη της εξεταστικής τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη. Και εξαιρέθηκαν. Μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ πριν συνεδριάσει, η πρώτη συνεδρίαση, είπε: μα εμείς αυτούς θα τους καλέσουμε για μάρτυρες. Ναι. Και άρα πώς τους βάζετε στην Επιτροπή. Ναι. Αυτόματα είπαμε: οκ. Okay, θα φύγουν. Εξεταστική επιτροπή. Εξεταστική. Όχι όμως. Κυρία, μην το επικαλείστε. Το επικαλούμε. Το εξεταστική είναι ίσονο σημασία επιτροπή από ότι είναι προανακριτική. Κύριε Αντιπρόεδρε, ναι, ναι, αλλά παρά τα αυτά. Προβλέπετε η εξαίρεση. Ή κάνατε του κεφαλιού σας και κάνατε, στήσατε ιστορία. Εμείς δεχτήκαμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Ρωτούσε πριν και ο Σταύρος Ολιγερός εδώ, ο οποίος είναι σοβαρός συνάδελφος και μετρημένος, θα λέγω εγώ, Σταύρος Ολιγερός. Ναι. Ποια είναι η σκοπιμότητα της εξαίρεσης? Γιατί ενώ ήξερε εξ αρχής η Νέα Δημοκρατία ότι ζητώντας την εξαίρεση των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλου θα δημιουργηθεί αυτή η τεράστια φασαρία, ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί το αίτημα της εξαίρεσης? Δεν διαφωνούν επί της εξαίρεσης. Απλά λένε ότι δεν πρέπει εσείς να τους εξαιρέσετε, να στείλετε εισήγηση στο Δικαστικό Συμβούλιο και να αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο. Δεν λένε ότι κακώς μπαίνει το θέμα να είσαι ελέγχον και ελεγχόμενος. Μάλιστα. Επικαλούνται... όμως των διαδικασιών και βεβαίως και εσείς, κύριε Κακλαμάνη, είστε θεσμικός, είστε αντιπρόεδρος της Βουλής. Η διαδικασία είναι με βάση τον κανονισμό. Οι διαδικασίες δεν είναι για τυχαίους λόγους. Να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Πάντως, αν το θέμα μας είναι το timing, αν το θέμα σας είναι το timing, κύριε Γεροβασίλη, ένα λεπτό για το πότε ετέθη το θέμα της εξαίρεσης και η διαδικασία, τα περιχούντας γίνονται ακόμη πιο ακραία. Γιατί αν δεν προβλέπεται το αίτημα της εξαίρεσης και έχουν κάνει πραξικόπημα, να κατανοήσω και τους τόνους και τους χαρακτηρισμούς. Το αν όμως μπορούν να ζητάνε να καταθέσουν... και δεν το αφισβητεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ τι αμφισβητεί, το αν αίτημα, μόνη της η Επιτροπή η μπορεί να αποφασίσει ή αν η Επιτροπή αποφασίζει εισηγητικά και το Δικαστικό Συμβούλιο. Μπορεί. Αλλά δεν διαφωνεί στο αίτημα της εξαίρεσης. Μπορεί. Ή τους πετάξατε έξω με το έτσι θέλετε. Την άποψή μας, εγώ άκουσα και τον κύριο Τσοβόλα, ο οποίος είπε την άποψή του και είπε μπορεί να φτάσουμε και σε σημείο ακυρότητος της όποιας απόφασης. Ο κύριος Τσοβόλας επικαλείται εδάφια του ποινικού κώδικα, τα οποία νομικά στέκουν, αλλά η Επιτροπή αυτή μπορεί να έχουν δικαιώματα εισαγγελέως ή συνάδελφοι όλων των κομμάτων που μετέχουν, κατά αναλογία όμως, διότι δεν μπορούν να απενδυθούν της πολιτικής παύλα βουλευτικής τους ιδιότητας. Άρα αυτό που ο κύριος Τσοβόλας κατά τη δική μας εκτίμηση δεν ισχύει. Και υπάρχει, που το επικαλέστηκε, το είπε τώρα η κυρία Γεροβασίλη, η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής και τι μας λένε. Ναι, αλλά αυτό έγινε για εξεταστική επιτροπή. Δηλαδή κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, στην εξεταστική επιτροπή
δεν επιτρέπεται να είσαι ελέγχον και ελεγχόμενος, αλλά στην προανακριτική που είναι ένα σκαλοπάτι πάνω από την εξεταστική, επιτρέπεται να είσαι ελέγχον και ελεγχόμενος. Κατά αναλογία, δύο φορές δεν επιτρέπεται. Δεν εξαίρεσε όμως η Επιτροπή πάλι, κύριε Κακλαμάνη. Αυτό εξαιρέθηκαν στο τέλος. Όπως κάναμε κι εμείς, όπως κάναμε κι εμείς με τους δύο συναδέλφους. Άρα μπαίνει θέμα στο δικαίωμα. Επειδή θέλαμε να προχωρήσουν οι εργασίες της Επιτροπής. Κυρία Γεροβασίλη, φοβάμαι ότι δεν θέλετε να προχωρήσουν οι εργασίες. Εμείς θέλουμε. Γιατί να μην θέλουμε, κύριε, πολύ. Να θέλουμε. Εντάξει, πολύ. Εάν θέλετε λοιπόν πολύ, έχετε δόξα τω Θεώ 85 βουλευτές, μπορούσατε, αφού ξέρατε ότι θα τεθεί το θέμα της εξαίρεσης, να μην βάζετε στη θέση του κυρίου, να βάζετε δύο άλλους στη θέση του κυρίου Τζανακόπουλου και του κυρίου Πόλου. Τους βάλατε επειδή, όχι, για βάλαμε να δημιουργήσετε θέμα, όχι. Και να μην προχωρήσει η Επιτροπή. Όχι. Εγώ τους αυτό πιστεύω. Κοιτάξτε, και θα δείτε ότι τα γεγονότα θα με δικαιώσουν. Γιατί τη Νέα Δημοκρατία την πειράζει τόσο ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης? Δεν μας ενδιαφέρουν τα ονόματα, γιατί μας ενδιαφέρουν ότι θα κληθούν σαν μάρτυρες. Εδώ μπορεί να, ακουστεί να ήμουν εγώ και εσείς. Ξέρετε, αφήστε τα ονόματα, αυτά, δεν έχουμε προσωπικό θέμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί και όλη αυτή η προσπάθεια απαξίωσης και προσώπων δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να το επιτρέψει. Εντάξει, όμως, σας λένε ότι... Αλλά δεν είναι και δικαίωμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι εγώ θα έρθω με το ζόρι και θα μείνω μέσα, γιατί ξέρετε τον κανονισμό. Και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν θα κάνουν τσιφλίκι τους στην Επιτροπή οι δύο συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται περί τσιφλικιού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει ό,τι της έρθει στο κεφάλι. Πάντως εδώ μας παίρνουν μηνύματα. Οι πλειοψηφίες αποφασίζουν και οι μειοψηφίες ελέγχουν, κυρία Γεροβασίλη. Που φαντάζονται. Δεν αποφασίζει η πλειοψηφία. Η δημοκρατία της πλειοψηφίας είναι άλλο. Και είναι όταν άλλο η πλειοψηφία αυτό αποφασίζει να αυθαιρετήσει, είναι μια άλλη συμπεριφορά. Όλο αυτό το κλίμα πάντως, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε τουλάχιστον σε αυτό. Και γι' αυτό διαφωνούμε. Ότι δεν προσφέρει στην διαδεύθυνση λοιπόν της υπόθεσης και στο να δοθούν απαντήσεις στον κόσμο. Σερνόμαστε εδώ και δύο χρόνια κοντά, γύρω από το μεγαλύτερο σκάνδαλο, αλλά απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Στους δημοσιογράφους, γιατί ούτε εγώ, ούτε δεν ξέρω αν είστε, κυρία Γεροβασίλη, αν είστε μέλος της Επιτροπής. Δεν είστε. Άρα, άμεση ενημέρωση ούτε εγώ. Άμεση δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Ό,τι διαβάσαμε. Είδα ότι ό,τι υπόθηκε ακραίο, υπόθηκε από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω τώρα, κύριε Κακλαμάνη μου, τα ακραία. Δηλαδή, η ΣΥΡΙΖΑ μαδούρη, έτσι, αλλιώς, η άπλητη, η αγράμματη, δηλαδή τώρα ποιος τα έχει πει αυτά. Μην φτάσουμε στα πριν του 15 τι μας λέγατε, αφήστε το αυτό. Λοιπόν, διότι εδώ πέρα οι προσπάθειες και γίνονται και συντονισμένες από συγκεκριμένα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάνε από το πρωί από τις 8 στα παράθυρα, ραδιόφωνα, μέχρι το βράδυ, προκειμένου να απαξιώσουν και πρόσωπα και διαδικασίες. Λοιπόν, εμείς είμαστε απολύτως θεσμικοί, απολύτως την προηγούμενη εβδομάδα. Και ότι σας βλέπω, κυρία Γεροβασίλη, θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγγέλθηκε απόπειρα ακόμη και ξυλοδαρμού εκ μέρους του κυρίου Τζανακόπουλου. Εντάξει τώρα, τι λέτε τώρα. Λέω αυτό που καταγγέλθηκε επωνύμως και δημοσίως από τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν είναι δικό μου. Και έγινε σχετική φασαρία. Το ερώτημα είναι τώρα το εξής. Θα αποχωρήσετε? Αυτό είναι το σκεπτικό. Θα τους καταγγείλετε και θα φύγετε? Αυτό ενδεχομένως να ήθελε πολύ η Νέα Δημοκρατία να συμβεί, αλλά δεν θα συμβεί αυτό. Δεν έχουμε στόχο να αποχωρήσουμε από την Επιτροπή. Είναι εκεί. Λάθος η εκτίμηση που κάνουν. Εμείς θέλουμε να συζητηθούν και να ξετυλιχθούν πλευρές του σκανδάλου. Εγώ αυτό το Νοβάρτης θεωρώ, την είδηση που μας δίνει η κυρία Γεροβασίλη, ως πολύ θετική εξέλιξη. Μα δεν υπήρχε ότι θα παραμείνουν. Κυρία Γεροβασίλη, διαβάσατε στις εφημερίδες. Οι εφημερίδες, εγώ σας ναι, δεν είπα εσείς. Δεν υπήρχε τέτοια. Αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει και αύριο, βέβαια, κυρία Γεροβασίλη. Βγάζει σήμερα η γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα εδώ. Ότι το δεν θεωρώ είχαμε θετική ποτέ πρόθεση να αποχωρήσουμε την Επιτροπή. Η εισήγησή σας είναι να πάει ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος αύριο. Πιστεύετε ότι πρέπει να πάνε ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης αύριο? Πιστεύετε ότι πρέπει να πάνε παρόλα αυτά ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης αύριο? Δεν θα εκφέρω προσωπική άποψη εδώ σε αυτό το θέμα, διότι αυτά είναι ζητήματα που θα συναποφασιστούν.
Εκείνο που είχα να σας πω, που όμως είναι και απόφασή μας και είναι και προσωπική μου άποψη, είναι ότι εμείς θέλουμε να συζητηθούν όλες οι πτυχές του σκανδάλου Νοβάρτης και θα συνεισφέρουμε σε αυτό και θα φροντίσουμε να γίνει. Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Χακλαμάνη και την κυρία Γεροβασίλη. Με την Νοβάρτη τώρα και την, μάλλον με τα γεγονότα της εξεταστικής, αφήσαμε δύο τεράστια γεγονότα. Ποια είναι αυτά? Το ένα η απόφαση του Κοινοβουλίου για την γενοκτονία. Και το δεύτερο, βέβαια, τα όσα. Ο αδελφός Ζάεφ. Ο αδελφός Ζάεφ, ποιος? Δεν σας βλέπουμε πολύ χαρούμενους που ο αδελφός Ζάεφ παγώνει τη συμφωνία. Δεν σας βλέπουμε πολύ χαρούμενους. Εγώ, επειδή ξέρετε τις απόψεις μου, αλλά είναι προσωπική. Εσείς μόνος σας είστε χαρούμενος. Γιατί καλά σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, παιδιά, τι κάνετε? Ναι, δικαιωνόμαστε σε ένα πράγμα όμως. Ότι πριν στεγνώσει το μελάνι, όταν λέγαμε ότι αυτή η συμφωνία θα τη δούμε στην πράξη πόσο κακή είναι, απεδείχθη. Η κυρία Γεροβασίλη την έχει διαβάσει. Και εγώ την έχω διαβάσει και εσείς την έχετε διαβάσει. Πείτε μου ένα άρθρο που λέει μέσα ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει δεκτή τη Βόρεια Μακεδονία στην Ευρώπη, έχουν δικαίωμα αυτοί να καταγγείλουν τη συμφωνία. Πείτε μου σε ποιο άρθρο, σε ποια γραμμή λέει αυτό, γιατί αυτό είπε ο κ. Ζάεφ. Αυτό είπε, ναι. Ας φροντίσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει τα δέοντα για τα εθνικά συμφέροντα, κύριε Κακλαμάνη, αντί να παρατηρεί, να παρακολουθεί και να σχολιάζει. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία σε αυτό που σας λέω, ξέρετε ότι είναι έτσι όμως. Είναι κυβέρνηση της χώρας, το ξέρετε το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της συμφωνίας και υπεγράφει η συμφωνία. Το οποίο και σήμερα βλέπουμε, την ουρά του πίσω και τώρα. Σήμερα βλέπουμε με τη σύγκρουση Γαλλίας, η Γαλλία να παίρνει την πρωτοβουλία μαζί με την Ολλανδία και τη Δανία και η Ελλάδα να μένει να παρακολουθεί και να σχολιάζει τα ζητήματα ενώ έπρεπε να αναλάβει πρωτοβουλία. Και σας θυμίζω και τη στάση των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο που αποφάσισαν να απέχουν σε μια διαδικασία που το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε και το Λαϊκό Κόμμα συμμετέχοντος έτσι να ξεκινήσουν ενταξιακές διαδικασίες. Τώρα, ορίστε, το σχολιάσαμε και αυτό, κύριε Κακλαμάνη. Το σχολιάσουμε, είστε σε δύσκολη θέση. Εμείς καθόλου. Διότι κάνατε εμείς καθόλου, αλλά η χώρα βρίσκεται βλέπετε... σε δύσκολη θέση και πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας, κύριε Κακλαμάνη. Το βράδυ μια χαρά τη ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης και με τη συνάντηση και με τον κύριο Έντι Ράμα. Που του ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα, ναι. Ότι η Ευρώπη δεν θα δει. Αλλά εσείς είπατε, εγώ προσωπικά είμαι χαρούμενος. Και εσείς... με σύλληση των περιοχών. Ο διαχωρισμό όμω δεν τον έβαλε στην Ευρώπη την κρίσιμη ώρα. Μόνο τη γενοκτονία. Καλή σας ημέρα. Αυτή η ιστορία με την προανακριτική είναι που γίνεται, είναι λίγο. Εδώ είμαστε. Εγώ με τον Άκη μόνο, παιδιά. Τη σουρεάλ. Όχι, είναι σαν σειρά. Περιμένει να δει τι γίνει στο επόμενο. Ναι, βέβαια. Πέρασα από Νόπλε και πήρε σουρεάλ. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και πάντω ο κόσμο περιμένει εδώ και δύο χρόνια να μάθει πού πήγαν αυτέ οι περιβόητε βαλίτσε. Και δεν έχουμε βρει βάλιτσε ακόμη. Τώρα περιμένουμε να μάθει αν ο Παπαγγελόπουλο έστει στην υπόθεση. Ούτε αυτό το μαθαίνει ακόμη. Ακόμη τσακωνόμαστε. Άντε, να δούμε πού θα καταλήξει. Καλημέρα και στον κύριο Κακλαμάνη. Να δώσουμε. Ευχαριστούμε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ έκανε σχόλιο ο κύριο Κακλαμάνη. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το διαγωνισμό μα, Γεωργία. Να πάμε. Πολύ ωραία. Δώρο σε δύο τυχερού, λοιπόν, ηλιακό θερμοσύφωνα 120 λίτρων από την εταιρεία.